Ανάπτυξη έξυπνων συσκευών σε μαθητικό όμιλο μέσω του μικροελεκτή Arduino. Το Arduino είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα σχεδιασμένη να ελέγχει μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα μεγαλύτερο σύστημα. Θύρες εισόδου μπορούν να κλείσουν πληροφορίες από τα μηχανήματα, να τις επεξεργαστεί ο αλγόριθμος και να δώσουν πληροφορίες και εντολές μέσα από τις θύρες εξόδου. Το Arduino μπορεί να πάρει πληροφορίες από το περιβάλλον, μέσα από αισθητήρες, να τις επεξεργαστεί και να προβάλλει τα δεδομένα σε οθόνες LCD. Επίσης μπορεί να δώσει κατάλληλες εντολές στα εξωτερικά μηχανήματα μέσα από ενεργοποιητές όπως για παράδειγμα ρελέ. Ο χρήστης μπορεί να παρεύει σε αυτή τη διαδικασία μέσα από συσκευές χειροκίνησης εισαγωγής δεδομένων όπως κουμπιά, ποτενσιόμετρα, διακόπτες. Η κατασκευή μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες συσκευές όπως για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα, ιστοσελίδες ή άλλες συσκευές Arduino μέσω Ethernet, Wi-Fi ή Bluetooth. Το Arduino μπορεί να τροφοδοτηθεί με μια απλή μπαταρία ή με ένα τροφοδοτικό ή ακόμα και με USB σύνδεση μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι συσκευές που συνδέονται πάνω στο Arduino χαρακτηρίζονται ως συσκευές εισόδου όπως αισθητήρες και χειροκίνητου ελέγχου όπως κουμπιά και ποτενσιόμετρα και σε συσκευές εξόδου όπως ενεργοποιητές που ελέγχουν τη λειτουργία μηχανημάτων και σε συσκευές παρακολούθησης τιμών όπως οθόνες LCD. Ο προγραμματισμός του Arduino μπορεί να γίνει με το περιβάλλον προγραμματισμού Arduino IDE, σε γλώσσα προγραμματισμού C ή C++, αλλά και με οπτικές γλώσσες προγραμματισμού όπως το Scratch for Arduino. Ο επίδοξος κατασκευαστής μπορεί να αντλήσει ιδέες από την πληθώρα κατασκευών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ακόμα και να πάρει και τον κώδικα έτοιμο και να τον τροποποιήσει και να φτιάξει τη δική του κατασκευή. Ο τρόπος λειτουργίας του Arduino βοηθάει σε αυτό που λέμε αυτοματισμούς. Για παράδειγμα, εδώ μια αυτόματη λάμπα, ένας αισθητήρας φωτεινότητας μπορεί να ελέγχει την τιμή της φωτεινότητας του περιβάλλοντος και ανάλογα να δίνει το Arduino εντολή στη λάμπα να ανάψει ή να σβήσει. Μια αξιοσημείωτη δυνατότητα που δίνει το Arduino είναι η ανάπτυξη έξυπνων συσκευών. Η πληθώρα των συσκευών που χαρακτηρίζονται έξυπνες από τους κατασκευαστές τους όμως, δίνει μια δυσκολία στο να ορίσουμε τι είναι αυτό που λέμε έξυπνη συσκευή. Η Silverio Fernandez το 2018 αναγνώρισαν ότι οι περισσότερες από τις συσκευές έχουν τρεις βασικές ιδιότητες. Την αυτονομία, που είναι η λειτουργία χωρίς την ανάγκη παρέμβασης από το χρήστη, την επίγνωση του πλαισίου, που είναι η άντληση των πληροφοριών από το περιβάλλον, και η συνδεσιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες συσκευές με κάποιο είδος δικτύου. Ο Alter το 2020 ανέφερε ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία συσκευή είτε έξυπνη είτε μη έξυπνη. Περισσότερο είναι μία κλίμακα συνεχόμενη. Αν μια κατασκευή βασίζεται σε προκαθορισμένους αλγόριθμους, χαρακτηρίζεται κάπως έξυπνη, ενώ αν βασίζεται σε μη προκαθορισμένους αλγόριθμους η λειτουργία της, τότε χαρακτηρίζεται πολύ έξυπνη. Οι συσκευές που υπάρχουν κυρίως αυτή τη στιγμή στο εμπόριο χαρακτηρίζονται ως κάπως έξυπνες και γι' αυτό το λόγο και οι κατασκευές που εφαρμόζουμε εμείς εδώ σε αυτή την έρευνα βασίζονται σε αυτή την κατηγορία. Προκειμένου να χαρακτηρίσει μια συσκευή έξυπνη, πρέπει να συνδέεται στο διαδίκτυο με άλλες κατασκευές. Υπάρχουν ιστοσελίδες που βοηθούν σε αυτό, όπως η ιστοσελίδα Thingerio, που προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν να συνδέσουμε επάνω της τις κατασκευές μας και με αυτόν τον τρόπο να αποστείλουμε τα δεδομένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε κινητά και να αλλάξουμε εξ αποστάσεως την κατασκευή μας. Για να γίνει αυτό φυσικά χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο και για να μπορέσουμε να το κάνουμε χρειάζονται περιφερειακές συσκευές που θα συνδεθούν επάνω στο Arduino όπως το Bluetooth, συσκευή Ethernet ή συσκευή
Arduino Wi-Fi. Στην παρούσα έρευνα αναπτύχθηκαν έξυπνες συσκευές σε έναν σχολικό όμιλο στο σχολείο της Αθήνας. Ο όμιλος άρχισε να λειτουργεί τη σχολική χρονιά 2017-18 σε ένα γυμνάσιο. Επιλέχθηκε να φιλοξενήσει τον όμιλο μια συμβατική σχολική αίθουσα με φορητό εξοπλισμό. Οι δραστηριότητές του γίνονταν μια φορά την εβδομάδα μετά το τυπικό σχολικό πρόγραμμα. Οι μαθητές έπρεπε να γνωρίσουν την τεχνολογία Arduino. Η άγνωστη όμως τεχνολογία Arduino και η πληθώρα των περιφερειακών συσκευών μπορεί να θέσει υψηλές γνωστικές απαιτήσεις στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό, η θεωρία του γνωστικού φορτίου μας επισημαίνει ότι σε αρχάριους μαθητές, σε μια διαδικασία, σε μια έννοια, χρειάζεται υψηλή εκπαιδευτική καθοδήγηση. Για τον λόγο αυτό προτείνονται αρχικά καθοδηγούμενες δραστηριότητες με την υλοποίηση σχετικά απλών κατασκευών. Επίσης, οι κατασκευές πρέπει να άπτονται ενός καθημερινού θέματος. Ο στόχος να είναι δηλαδή να εφαρμοστούν σε ένα θέμα από την καθημερινή ζωή, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους. Για τον λόγο αυτό, στον Όμιλο, ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΕΑ, που αφορά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα σχολεία. Ο στόχος μας ήταν να κατασκευάσουν μία έξυπνη λάμπα. Ακόμα και αυτή η κατασκευή που είναι σχετικά απλή, έχει επιμέρους στοιχεία που μπορεί να φανούν δύσκολα και γι' αυτό τα απομονώσαμε και αρχικά οι μαθητές έκαναν αυτό που λέμε εκμάθηση του Arduino μέσα από την υλοποίηση ακόμα πιο απλών κατασκευών. Όταν έμαθαν τα επιμέρους στοιχεία του στόχου που ήταν η κατασκευή της έξυπνης λάμπας, τα σύνδεσαν όλα αυτά και συνέθεσαν την κατασκευή τους, η οποία ήταν η έξυπνη λάμπα, και την παρουσίασαν στον διαγωνισμό του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος ΓΕΑ, λαμβάνοντας το δεύτερο βραβείο. Αφού έμαθαν το τι είναι έξυπνες συσκευές και άρχισαν να κατασκευάζουν συσκευές Arduino, προχωρήσαμε σε πιο σύνθετες κατασκευές, όπως αυτή εδώ που είναι το έξυπνο θέρμο κήπιο, και το οποίο παρουσιάστηκε στο Athens Science Festival με την ομάδα των χημικών μηχανικών, λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο το 2018. Η κατασκευή όλοι στηρίζονταν σε ένα Arduino, το οποίο λάμβανε τιμές από το εσωτερικό του θερμοκηπίου μέσα από κατάλληλους αισθητήρες και ανάλογα έλεγχε τα μηχανήματα που βοηθούσαν στο να ποτίζεται, για παράδειγμα, τα φυτά ή να ανάβουν τα φώτα στο θερμοκήπιο. Άλλη μία έξυπνη συσκευή είναι το έξυπνο καλοριφέρ, το οποίο ακόμα και τώρα ελέγχει το καλοριφέρ του σχολείου μας εξ αποστάσεως και μέσα από κινητό αλλά και με αυτοματισμό ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου, και το οποίο παρουσιάστηκε στη βραδιά ερευνητή το 2020-2021 εξ αποστάσεως λόγω των κανόνων περιορισμού της πανδημίας COVID. Η αξιολόγηση του ομίλου έγινε με βάση τη θεωρία του φωτοπροσδιορισμού, το οποίο αφορά την κάλυψη κάποιων αναγκών και την αύξηση κατ' επέκταση των ενδογενών κινήτρων των μαθητών και την ενεργοποίησή τους έτσι ώστε να μάθουν τις διδασκόμενες έννοιες και διαδικασίες. Η θεωρία του φωτοπροσδιορισμού λέει ότι για να αυξηθούν τα ενδογενή κίνητρα πρέπει να καλύπτονται τρεις βασικές ανάγκες. Η ανάγκη της ικανότητας, που καλύπτεται μέσα από δραστηριότητες με χαμηλό βαθμό δυσκολίας, με κατάλληλη εκπαιδευτική καθοδήγηση, οι οποίες όμως να συντελούν στην ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών. Άλλη μια ανάγκη είναι η ανάγκη της συσχέτισης. Οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα, ότι μπορούν να συνεργαστούν με συμμετέχοντες σε ένα χώρο, όπως εδώ ο όμιλος. Και τελευταία είναι η ανάγκη της αυτονομίας, που καλύπτεται με δραστηριότητες που φαίνονται ενδιαφέρουσες στους μαθητές, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή του ζωή. Η αξιολόγηση έγινε μέσα από ερωτηματολόγιο Likert, 9 ερωτήσεων
με βάση τη θεωρία του προσδιορισμού. Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι οι μαθητές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενες έννοιες είχαν μέτρια δυσκολία, ότι τους διευκόλυνε αρκετά η εκπαιδευτική καθοδήγηση, ότι συνεργάστηκαν αρκετά μεταξύ τους, ότι συνδυάσαν πολλές γνώσεις των επιστημών και για τον λόγο αυτό ανέπτυξαν ικανοποιητικά τις γνώσεις τους, ότι οι δραστηριότητες ήταν ενδιαφέρουσες και ότι επιθυμούν να επαναλάβουν τη συμμετοχή τους σε παρόμοιους ομίλους. Θεωρούν όμως μέτρια την επίδραση της συμμετοχής τους στον χώρο κατά την επιλογή των μελλοντικών σπουδών τους. Συμπεράσματα είναι ότι η τεχνολογία των μικροελεκτών Arduino είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη έξυπνων συσκευών στις ελληνικές σχολικές μονάδες. Μέσα από τη χρήση του μαθητικού ομίλου, οι μαθητές αξιοποιούν τις έννοιες των επιστημών STEM και έρχονται σε επαφή με την έννοια των έξυπνων συσκευών. Οι συσκευές τους μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό τα σχολεία να εξοπλιστούν με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή Arduino. Ευχαριστώ.